θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση της πνευματικής ζωής. Το θέμα της απόψινής μας ομιλίας παρουσιάζει μία δυσκολία, αγαπητοί, διότι αναφέρεται σε βιώματα που δύσκολα μπορούν να υποταχθούν σε λεκτικά σχήματα. Λόγω χάρη ποιος μπορεί να περιγράψει την αυθεντικότητα του βιώματος είτε της πίστεως ή της αγάπης. Και ένα βίωμα, όταν είναι αυθεντικό, φανερώνει τη θεϊκότητα του ανθρώπου, ενώ όταν δεν είναι, γίνεται εμπόδιο για την έλευση της χάριτος του Θεού και δεν μπορεί να ενεργεί στη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν και το αυθεντικό βίωμα, χριστιανικό βίωμα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αναπτυχθεί η πνευματική ζωή του πιστού. Οπότε το ερώτημα τώρα είναι, πώς μπορούμε να περιγράψουμε την αυθεντικότητα αυτού που χαρακτηρίζεται ως χριστιανικό βίωμα? Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα μας δεν είναι πρωταρχικά διανοητικό ή στοχαστικό, για να γεννήσει στο μυαλό μας κάποιες καλές και ωφέλιμες σκέψεις. Αλλά θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε περισσότερο απλά και καρδιακά και λιγότερο διανοητικά. Κρίνεται σκόπιμα αρχικά να δούμε όχι τι είναι σωστό και τι λάθος, αλλά τι σχέση έχουμε εμείς με την αλήθεια, δηλαδή τι θέση έχει ο Χριστός στη ζωή μας ή πώς λειτουργεί η κλίση μας ως πολιτών του νέου κόσμου του Θεού, τον οποίο εγγενίασε ο Χριστός με την Ανάστασή Του. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Λόγος του Θεού είναι απλός και απόλυτος. Ο Χριστός λέγει, ουδείς δύναται δυσί κυρίης δουλεύει, ή όσης θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού. Ακόμη, ο Χριστός αρνείται σε κάποιο μαθητή να παραβρεθεί στην κηθεία του πατέρα του, λέγοντάς του, άφε στους νεκρούς, θάψε τους εαυτού νεκρούς. Ή προλέγει δοκιμασίες, περιπέτειες, ίσως και μαρτύριο σε όσους θελήσουν να τον ακολουθήσουν. Απαιτεί το εν, ενός δε στη χρία, και προτείνει την τελειότητα στον ευσεβή νεαρό Ιουδαίο, ή θέλεις τέλειος είναι, είπαγε πολυσώσου τα υπάρχοντα. Βλέπετε, ο Θεός μιλάει με απόλυτο τρόπο, και τούτο γιατί ο ίδιος είναι απόλυτος και κάθε τι που έχει, έχει την απόλυτη πληρότητα, ή όλα ή τίποτε, μας λέει κάποιες φορές. Ο Θεός, αγαπητοί, δεν είναι κάτι στη ζωή μας. Ο Θεός είναι το παν. Και η αλήθειά Του γεμίζει τον άνθρωπο, αλλά του αφήνει και ένα περιθώριο, δηλαδή του δίνει την αίσθηση ότι ξεπερνάει την πληρότητά του, ότι είναι κάτι παραπάνω που δεν μπορεί ο άνθρωπος να προσλάβει. Οπότε λοιπόν, όταν ο Θεός ζητεί από κάποιον να τον ακολουθήσει, δεν ζητά από αυτόν αυτό το υπέρ, το σούπερ όπως λέμε. Αυτό το αναπληρώνει ο ίδιος με τη χάρη του. Ζητά όμως από τον άνθρωπο την αλήθεια, την καλή προαίρεση, τη συνέπεια, τη γνησιότητα, την αυθεντικότητα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος μπορεί να ακολουθήσει τα ίχνη του Χριστού και να είναι αληθινός χριστιανός. Μέσα βέβαια στα Ιερά Βιβλικά κείμενα συναντάμε τους Αποστόλους να επικαλούνται την αυθεντικότητα της προσωπικής τους μαρτυρίας για να γίνουν πιστευτοί από τους ακροατές τους. Γι' αυτό λοιπόν γράφουν «Ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν της οθαλμής ημών, ο έθεας άμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισαν, απαγγέλωμε ημίν» ή «Είδαμεν ότι αληθείς εστίν η μαρτυρία αυτού». Συνεπώς, η αυθεντικότητα του βιώματος αποτελεί το πιστικότερο επιχείρημα για την αλήθεια των λεγόμενων μας. Αλλά ας δούμε ποια είναι η έννοια του αυθεντικού βιώματος στη ζωή ενός χριστιανού Ορθοδόξου βεβαίως. Ας πάρουμε την περίπτωση ενός αποστολικού προσώπου, του Αποστόλου Πέτρου, του οποίου μάλιστα χθες εορτάσαμε και τη μνήμη. Ο Απόστολος Πέτρος είναι αυθεντικός ακόμη και όταν κάνει τα γνωστά σε μας λάθη. Λόγω χάρη.
ζητάει από τον Χριστό αποδείξεις για το πρόσωπό του και ο Χριστός του προτείνει να περπατήσει πάνω στα κύματα. Ο Πέτρος προχωρεί, αλλά ολιγοπιστεί και βυθίζεται στη θάλασσα. Επίσης, προτρέπει τον Χριστό να αποφύγει το πάθος και εκείνος τον επιτιμά λέγοντάς του ότι δεν σκέπτεται όπως ο Θεός, αλλά όπως οι άνθρωποι. Δεν δέχεται στην αρχή να του πλύνει τα πόδια όπως θυμάσαι στο μυστικό δείπνο, αλλά μετά όμως την επομονή του Κυρίου ο ίδιος υποχωρεί. Ακόμη, με βίαιο τρόπο κόβει το οτίον του μάλχου. Ο Κύριος τον επιπλήττει και αποκαθιστά θαυματουργικά το κομμένο αυτή. Ακόμη, αρνείται τον Κύριο πριν από το πάθος και μετά αμέσως μετανοεί κλαίγοντας πικρός. Βλέπετε συμπεριφορά. Πέφτει και σηκώνεται. Αμαρτάνει και μετανοεί, σφάλει και διορθώνεται. Δηλαδή, δεν είναι αλάθητος. Είναι όμως αληθινός και αυθεντικός ακόμη και έτσι. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι αυθεντικός άνθρωπος δεν είναι αυτός που δεν κάνει λάθος, μόνο ο Πάπας ισχυρίζεται ότι είναι αλάθητος, αλλά αυτός που το καταλαβαίνει το λάθος του, το ομολογεί και μετανοεί. Ο αυθεντικός άνθρωπος είναι και γνήσιος στην πίστη. Και όταν λέμε πίστη, δεν εννοούμε κάποιο ιδεολόγημα που πρέπει να υπερασπιστούμε ή κάποια άποψη που πρέπει οπωσδήποτε να παραδεχτούμε. Η πίστη δεν είναι συναίσθημα, ούτε κάποιος ηθικός κανόνας προς τον οποίο πρέπει να συμμορφωθούμε, ούτε ακόμη και κάποιο ψυχολογικό βίωμα. Η πίστη είναι χάρη, είναι ζωή, είναι αλήθεια που προσφέρεται και αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Είναι κάτι που το δίνει τελικά ο ίδιος ο Θεός. Και ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, δεν είναι μεγάλος γιατί κάνει σπουδαία και μεγάλα πράγματα, αλλά γιατί μπορεί να του αποκαλυφθεί, να του αποκαλυφθούν σπουδαία και μεγάλα πράγματα από το Θεό. Όμως όλα αυτά προϋποθέτουν τη γνησιότητα του ανθρώπου, γιατί χωρίς αυτή η χάρη του Θεού δεν μπορεί να φτάσει βαθιά μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Ποιος είναι ο αληθινός και γνήσιος χριστιανός? Ο Μέγας Βασίλειος λέγει: «Ως ναούς Θεού Αγίους, καθαρούς και μόνον πεπληρωμένους, την προς τον Θεό λατρεία Θεού μεταμορφωμένους, προς την εικόνα του Θεού και το μέτρο της ανθρώπης και χαρισμένους». Και συνεχίζει: «Ως άλλας εν γη, ώστε τους κοινωνούντας αυτής, ανανεούστε το πνεύματι». Και ρωτά, τι ίδιον χριστιανού, το καθώς ο Χριστός απέθανε τη αμαρτία εφάπαξ, ούτω αυτό νεκρόν είναι και ακίνητο προς πάσαν αμαρτίαν. Το αγαπάν αλλήλους, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς. Το προωράστε τον Κύριο ενώπιον αυτού διαπαντός. Και ακόμη, το εφεκάς της ημέρας και ώρας γρηγορήν και εν τη τελειότητη τι προς το Θεόν ευαρεστήσεως, έτοιμον είναι εις όλα, ότι η ώρα ουδοκή έρχεται. Και κατ' τον νερό Χρυσόστομο, ή χριστιανός σύ, πόλην ουκ έχεις επί της γης. Της πόλεως ημών τεχνίτης και δημιουργός εστίν ο Θεός. Κανάπασα την οικουμένη ξένη και παρεπίδημη, πάσης εσμέν. Εν το ουρανό ενεγράφημεν, εκεί πολιτευόμεθα. Την ίδια ακριβώς άποψη βρίσκουμε και στους λεγόμενους νηπτικούς πατέρες της Εκκλησίας μας. Χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Σχολαστικός, ο επωνομαζόμενος της Κλίμακος, γράφει: «Χριστιανός εστί μίμημα Χριστού, κατά το δυνατόν ανθρώπο, λόγης και έργης και ενίας». Κοντολογής. Το χριστιανικό βίωμα είναι αυθεντικό. Πρώτον, όταν αγαπάμε περισσότερο το Σταυρό από την άνεση, τον αγώνα από την νίκη, όταν ζητάμε τη Βασιλεία του Θεού ως πιο πραγματική από την τρέχουσα ιστορία, όταν η πίστη μας είναι ισχυρή πιο ισχυρή από τον ορθολογισμό, όταν διακρίνουμε την αλήθεια του Θεού περισσότερο μέσα στα μυστήρια του Θεού από όσα σε αυτά κατανοούμε, όταν στις δυσκολίες μας είμαστε περισσότερο προσευχόμενοι
και λιγότερο σκεπτόμενοι. Όταν μπορούμε να διακρίνουμε το μάταιο από το γνήσιο, το ψεύτικο από το αληθινό, το τι είναι δικό μας θέλημα και τι είναι του Θεού. Όταν τέλος ποθούμε το θάνατο, περισσότερο και από την ίδια τη ζωή. Βεβαίως, ο αυθεντικός χριστιανός αποδέχεται και το δόγμα και την παράδοση της Εκκλησίας, αλλά έχει κάτι πρωτότυπο, έχει κάτι δικό του. Τελικά, η εικόνα του αυθεντικού ανθρώπου δεν είναι κάτι που υπάρχει, αλλά κάτι που καλείται ο καθένας από εμάς να πραγματώσει στη ζωή του. Τελικά, ποια είναι τα γνωρίσματα του αυθεντικού χριστιανικού βιώματος? Σε αυτό θα μας βοηθήσει το τέλος του πρώτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, το οποίο περιγράφει την κλίση των μαθητών από τον Χριστό. Οι βιβλικοί αυτοί στίχοι έχουν ενδιαφέρον, γιατί αποτελούν μια εικόνα για το πώς καλεί ο Χριστός τον κάθε χριστιανό ξεχωριστά και τι μας προσφέρει η αγάπη και η χάρη του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Στην περικοπή αυτή παρουσιάζονται τρία προσκλητήρια προς τους τρεις μαθητές, του Αποστόλου Ανδρέα, του Φίλιππου και του Ναθαναήλ. Στην αρχή και οι τρεις αποδέχονται την κλίση του Χριστού με μια, έτσι θα λέγαμε, έκρηξη ενθουσιασμού. Ο Ανδρέας αναφωνεί: «Ευρήκαμε το Μεσσία». Ο Φίλιππος τρέχει στον Ναθαναήλ και του λέγει: «Όν έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε ευρήκαμεν Ιησούν». Και ο Ναθαναήλ λέγει στον Κύριο: «Συ ο Υιός του Θεού, συ ο Βασιλεύς του Ισραήλ». Συνεπώς, αγαπητοί, το πρώτο γνώρισμα του αυθεντικού βιώματος είναι η αίσθηση της κλίσεως εκ μέρους του Θεού και η αυθόρμητη ανταπόκριση σε αυτή. Αυτό όμως είναι κάτι που εξαρτάται και από το άδωλο της ψυχής μας. Ευθέως, αμέσως, χωρίς κανένα δισταγμό, χωρίς κανένα υπολογισμό, η ψυχή αναγνωρίζει το πρόσωπο του Χριστού και ανταποκρίνεται στην κλίση του. Το είπε ο ίδιος ο Κύριος: «Είδε αγαθός Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκ έστιν». Δεν υπάρχει πονηρία, αλλά αυτό που κυριαρχεί στην ψυχή του Ναθαναήλ είναι η απλοϊκότητα. Η χριστιανική ζωή είναι φιλότιμη ανταπόκριση στο θεϊκό κάλεσμα. Είναι κατάσταση χάριτος. Δεν φανερώνει ένα καλόν άνθρωπο, αλλά αποτελεί απόδειξη της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Αυτές λοιπόν οι αυθόρμητες πνευματικές καταστάσεις είναι αποτέλεσμα ψυχής οδυνούσης και προσδοκούσης στην παρουσία του Θεού. Και αυτό μας οδηγεί σε δύο άλλα γνωρίσματα. Το πρώτο είναι ο έμπονος πόθος, η επιθυμία για το Θεό και η αίσθηση της αγάπης Του. Και το δεύτερο είναι η προσδοκία της ελεύσεως του Κυρίου και της επισκέψεώς Του. Αυτή η εσωτερική λαχτάρα και αναμονή, αυτή η τρώσις, η διαρκής ετοιμότητα ότι έρχεται ο Κύριος να επισκεφθεί την ψυχή μου για να την αλλάξει και να την μεταμορφώσει, αυτές οι εμπειρίες αποτελούν μια απόδειξη του αυθεντικού χριστιανικού βιώματος. Δεν είναι η αλλαγή αυτή καθεαυτή που προκαλεί το γνήσιο χριστιανικό βίωμα. Αυτή εξάλλου θα μπορούσε να οδηγήσει και στην υπερηφάνεια και στον εγωισμό. Αλλά είναι ο Θεός εκείνος που ενεργεί αυτή την αλλαγή και αυτός αποτελεί την εγγύηση αυτού του βιώματος. Και αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι ο ενθουσιασμός των Αποστόλων δεν είναι μια απλή έκφραση έκπληξης, αλλά είναι τα στοιχεία μιας μεγαλειώδους ομολογίας πίστεως, την οποία κρατά η Εκκλησία μας ως πολύτιμο θησαυρό. Από την αρχή, ο Απόστολος Φίλιππος ομολογεί τον Χριστό ως Θεό, ως τον Χριστό Θεού του Ζώντος ο Ναθαναήλ, ως Μεσσία ο Ανδρέας. Και όχι μόνον αυτό, προχώρησαν ακόμη ένα βήμα. Έκαναν κοινωνούς της δικής τους πίστεως και τους ανθρώπους τους περιβάλλοντός τους. Διέδωσαν αμέσως το μήνυμα. Εκφράζεται ως η πιο λεπτή και ωραία έκπληξη της αγάπης προς τους συνανθρώπους μας, όταν τους κάνουμε κοινωνούς αυτού το οποίο εμείς οι ίδιοι γνωρίσαμε και βιώσαμε.
Και αυτό αποτελεί, αγαπητοί μου, ένα ακόμη γνώρισμα του αυθεντικού χριστιανικού βιώματος. Υπάρχει και ένα ακόμη. Είναι η διάθεση του μαρτυρίου. Όλοι οι Απόστολοι μαρτύρησαν και επισφράγισαν την κλίση τους με το μαρτύριο του αίματος. Είχαν τόση προθυμία που ενώ ήταν πολύ εύκολη η αρχή, ευθέως, δέχτηκαν την πρόσκληση του Ιησού Χριστού. Ήταν εξίσου εύκολο και το τέλος. Πρόθυμα έδωσαν και το αίμα τους γι' αυτόν. Το έδωσαν τη ζωή τους και όσο εύκολα τον ακολούθησαν στην επίγεια πορεία του, άλλο τόσο πρόθυμα τον ακολούθησαν μαζί του στη Βασιλεία του Θεού. Η αυθεντικότητα του χριστιανικού βιώματος δεν ταυτίζεται, αγαπητοί μου, με πομπόδεις εκφράσεις, με βερμπαλισμούς, με πληθωρικό εντυπωσιασμό και με κοσμικό θαυμασμό. Το χριστιανικό βίωμα είναι μυστικό, βαθύ και εσωτερικό. Μέσα λοιπόν από τα Ευαγγέλια και πάλι αναφέρουμε τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το βίωμα της Χαναναίας γυναίκας, η οποία δέχτηκε να τη συγκρίνει ο Κύριος με κινάριον, με σκυλάκι. Το Ζαχαίο που ομολόγησε δημόσια τις αδικίες που είχε κάνει και την αιμορροούσα που απέσπασε δύναμη από το Θεό. Αυτά αποτελούν υποδείγματα αυθεντικότητας χριστιανικού βιώματος. Κανείς δεν καταδέχτηκε να προσέξει αυτούς τους τρεις ανθρώπους, ούτε ακόμη και οι μαθητές. Απέναντίας μάλιστα δυσανασχετούν από την ενοχλή παρουσία της Χαναναίας. Ο Χριστός όμως ακούει την κραυγή της Χαναναίας. Βλέπει και καλεί προσωπικά τον Ζαχαίο. Αισθάνεται το άγγιγμα της αιμορροούσας γυναίκας. Γι' αυτό ξεχώρισε την Χαναναία και παρέκαψε τους Αποστόλους. Το Ζαχαίο το διέκρινε μέσα από το πλήθος, πάνω στο δέντρο που ήταν σκαρφαλωμένος, και την αιμορροούσα, αισθανόμενος την ιδιαιτερότητα του αγγίγματός της. Το αυθεντικό βίωμα, αγαπητοί, πείθει και επιβάλλεται ακόμη και στις πιο αντίξουες ηθίκες. Επισύρει επάνω του το βλέμμα και τη συμπάθεια του Θεού. Ξεχωρίζει τον άνθρωπο ακόμα και όταν καλύπτεται από το πλήθος, την αδιαφορία του κόσμου ή τη δική μας ασημότητα. Ο γνήσιος χριστιανός είναι ασφαλής, δεν φοβάται τίποτε, εμπιστεύεται εύκολα, συμπαθεί, εμπνέει σιγουριά και αίσθηση εσωτερικής ομορφιάς και καθαρότητας. Το θέμα όμως έχει και μια αρνητική όψη. Δηλαδή, υπάρχουν, αν αυτά που είπα είναι χαρακτηριστικά θετικά του χριστιανικού βιώματος, υπάρχουν και χαρακτηριστικά νοθευμένου ή κάλπικου χριστιανικού βιώματος. Γι' αυτό χρειάζεται να τα προσέξουμε ιδιαίτερα, για να τα αποφύγουμε όσο μπορούμε. Το νοθευμένο ή το ψεύτικο χριστιανικό βίωμα δημιουργεί χριστιανούς που μπαίνουν στον πειρασμό να σώσουν την Εκκλησία αντί να καταφύγουν σε αυτή και να σωθούν από αυτήν. Δηλαδή παρουσιαζόμαστε ως σωτήρες του Θεού και ως σωτήρες της Εκκλησίας εμείς. Αντί λοιπόν στα πρόσωπα των αδελφών χριστιανών να διακρίνουμε τους αδελφούς του Χριστού, τους βλέπουμε ως αντιπάλους που πρέπει να συντρίψουμε ή δικούς μας που πρέπει σώην και καλά να υποστηρίζουν τις απόψεις μας. Αντί να τρέφουμε την πίστη μας με την ταπείνωση, την τροφοδοτούμε με λογικές απαιτήσεις. Αντί να λειτουργούμε ως αφανή κύτταρα του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, βλέπουμε πολλές φορές την Εκκλησία ως ένα σωματείο με καταστατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, το οποίο έχει περισσότερο ανάγκη από τη δική μας βοήθεια παρά από τη βοήθεια των Αγίων και τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό, αντί να ζούμε μέσα στην Εκκλησία σαν ένα χώρο που προετοιμάζει την Ανάστασή μας, με ταπείνωση, διάθεση θυσίας, προσφοράς και πίστη στη χάρη του Θεού, συμπεριφορόμαστε ως προσωρινή, αλλά με υγιεινή προοπτική, με διεκδικήσεις, με δικαιώματα, με υποκρισίες, κρύφο εγωισμού, συγκρούσεις, περίεργους συμβιβασμούς, με αδικαιολόγητη εκοσμίκευση και μάλιστα
ένας σύγχρονος έγκριτος θεολόγος, γράφει τα εξής σχετικά. Όταν, λέει, έχουμε μία τέτοια νοοτροπία, αναπόφευκτα αυτή θα μας οδηγήσει στην επινόηση ενός Θεού που αμφισβητείται. Ένα Θεό ιδεολογικό καταφύγιο που χαρακτηρίζεται από νοσηρότητα και ανεπάρκεια. Κατασκευάζουμε ένα Θεό που δεν είναι πατέρας, για να αγαπά, αλλά για να είναι υπεραίτης και να λύνει τα ανόητα προβλήματά μας. Με άλλα λόγια, φτιάχνουμε και επινοούμε ένα Θεό που δεν υπάρχει για να μας στηρίζει, αλλά για να τον υποστηρίζουμε. Δηλαδή, ένα Θεό ανύπαρκτο, που ούτε αξίζει να τον πιστεύει κανείς, δηλαδή ένα Θεό ανύπαρκτο πέρα για πέρα. Κι όμως εμείς πιστεύουμε στο Θεό. Κατά συνέπεια, μια τέτοια αντίληψη για το Θεό οδηγεί, αγαπητοί, αναγκαστικά και σε μια εκκλησία δικό μας δημιούργημα και όχι εκκλησία Θεού ζώντος. Φτιάχνουμε μια εκκλησία με τη δική μας νοοτροπία και με τα δικά μας τα χαρακτηριστικά και όχι την εκκλησία του Θεού. Δυστυχώς, καταντά ένας μηχανισμός που εξυπηρετεί προσωρινά και εμποδίζει την εξομοίωση του ανθρώπου με το Θεό. Και το ερώτημα που αβίαστα έρχεται στο στόμα μας είναι: και ποιος φταίει γι' αυτό? Φαίνεται ότι η ευθύνη δεν βαρύνει τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Κύριος υπεύθυνος φαίνεται να είναι η παντοδυναμία της σύγχρονης απρόσωπης κοινωνικής νοοτροπίας και η αχαλήνωτη πορεία της εποχής μας. Η εποχή μας, αγαπητοί, έχει πολλά και σπουδαία χαρακτηριστικά. Λόγω χάρη έφτασε στο σημείο να φτιάχνει ανθρώπους με ιδιώματα, με τεχνικά όργανα. Μεταλλάσσει τη φύση. Καταργεί τους νόμους της φύσεως. Επηρεάζει την ψυχή του ανθρώπου. Προσδιορίζει συμπεριφορές. Φτάνει σε ασύλληπτες αποστάσεις και με ταχύτητα που ξεπερνά τη φαντασία του ανθρώπου. Όμως, το κύριο χαρακτηριστικό της εποχής μας είναι ότι στρέφεται εναντίον του αυθεντικού στοιχείου της ζωής. Ξέρετε ότι η εποχή μας έχει επινοήσει πολλά δήθεν σήμερα για να δικαιολογεί τα καμώματά της. Λόγω χάρη, οι διαφημίσεις παραπέμπουν σε κόσμους που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Οι άνθρωποι προβαίνουν σε χειρουργικές επεμβάσεις για να δείξουν ένα πρόσωπο που δεν είναι αληθινό. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια του φαίνεστε έχει συντρίψει την ουσία της ανθρωπίνης υπάρξεως. Μας έχει επηρεάσει και διαμορφώσαμε λάθος δρόμο για την πορεία της ζωής μας. Ακόμη και εμείς οι χριστιανοί μιλάμε με ενθουσιασμό για την επιστήμη, για την αξία της δημοκρατίας, η οποία μας επιτρέπει μάλιστα να ασκούμε έτσι ελεύθερα τα θρησκευτικά μας καθήκοντα και δικαιώματα, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε ότι η επιστήμη και η τεχνική πρόοδος μας έκανε αλαζονικούς και υπερήφανους, κοντεύει να οδηγήσει τον κόσμο στο μηδέν και στη θέση του Θεού τοποθετήσαμε το είδωλο του ανθρώπου. Πέθανε λοιπόν ο Θεός, ζήτω ο Θεός άνθρωπος. Ακόμη η δημοκρατικότητά μας αντικαστέστησε το θέλημα του Θεού και τα ανθρώπινα δικαιώματα παραμέρισαν, για να μην πούμε κατήργησαν, το δικαίωμα του Θεού να παραβαίνει στη ζωή μας ως Θεό. Πόσες φορές, αγαπητοί μου, η Εκκλησία στο παρελθόν δεν μπήκε στο στόχαστρο γιατί θέλησε να προβάλλει το θέλημα του Θεού? Και έτσι φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να μην εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στη χάρη του Θεού. Γίναμε χριστιανοί που όταν προσφέρουμε τη λέξη αγάπη να εννοούμε μια εγωιστική συμπάθεια ή μια παθολογική προσκόλληση, γιατί αρνούμαστε την ενοχή του άλλου ή το τίμημα της θυσίας για το ξεγέλασμα κάποιας εγωιστικής απόλαυσης. Σήμερα είμαστε πλήρεις από θεολογικές γνώσεις. Βγαίνουν βιβλία πάρα πολλά θεολογικά, αλλά είμαστε πτωχοί σε πνευματικά, δυστυχώς, βιώματα. Καλλιεργούμε, όπως λέμε σήμερα, μία θεολογία του σαλονιού, όπως έχει χαρακτηριστεί. Ακόμη και η Ορθόδοξη λατρεία μας
κινδυνεύει να χάσει την ουσία της. Γιατί? Διότι πολλές φορές παρουσιάζεται σε μια εντυπωσιακή τελετή με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, σαν μια μεγάλη γιορτή και λιγότερο ως μυστήριο. Έτσι λοιπόν η σύγχρονη πνευματικότητα παρουσιάζεται συχνά ένα παραπλανητικό προσωπείο που μας δίνει την εντύπωση μιας μαχητικής παραδοσιακότητας που κρύβεται πίσω από μια συναισθηματική προσκόλληση σε τύπους, σε κανόνες, σε εξωτερικά σχήματα, συνήθειες και χαρακτηρίζεται ως παρεξηγημένος συντηρητισμός. Όλα αυτά όμως μας οδηγούν σε ψευτοαρετές που ικανοποιούν εμάς, το διάβολο, αλλά όμως πληγώνουν το Θεό και μας καλλιεργούν τα πάθη. Και όλα αυτά τα ονομάζουμε αυθεντική πίστη και βίωμα, ενώ δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό και τη γνήσια παράδοση της Εκκλησίας μας. Απλώς κατασκευάζουμε πιστούς μιας απατηλής αυθεντικότητας που μας κάνει πολλές φορές να παραπονιόμαστε για αδικίες, δυσκολίες ή στο ότι ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές μας. Πολλές φορές το λέμε αυτό. Και αυτό μας οδηγεί στη σκέψη ότι ο Θεός δεν κάνει θαύματα σήμερα, δεν υπάρχουν Άγιοι στην εποχή μας ή ότι είναι ακατόρθωτη η σωτηρία και έτσι γίνονται μέσα μας αμφιβολίες και ηθικό μειωμένο για πνευματικό αγώνα. Τελικά αυτό αλλοιώνει το πρόσωπο του Χριστού μέσα μας. Αυτά όλα αγαπητοί είναι η συνέπεια ενός νοθευμένου χριστιανικού φρονήματος. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι το βίωμά μας να χάσει τη γνησιότητά του, δηλαδή να φτωχύνει σε αυθεντικότητα. Αγαπητοί, χρειαζόμαστε το αυθεντικό βίωμα της χάριτος του Θεού. Σήμερα εμφανίζεται δύσκολο. Αυτό όμως καλλιεργεί το μεγαλείο του καινούργιου ανθρώπου που είναι θεοειδής και θεανθρώπινος. Ο Χριστός ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ο αυθεντικός χριστιανός είναι πολύ ανθρώπινος. Τιμά την ανθρώπινη φύση του. Δεν την περιφρονεί, δεν τρέπεται για αυτή. Γι' αυτό και κατανοεί τις αδυναμίες των άλλων και τις δικές του δυνατότητες. Ο άνθρωπος τελικά είναι ένα μυστήριο. Η ζωή του έχει αλήθεια και αγάπη. Είναι φιλάνθρωπος και κοινωνικός. Ο άνθρωπος δεν σώζεται μόνος του, αλλά κοινωνεί και μετέχει στην προσφερόμενη σωτηρία. Το αυθεντικό βίωμα είναι άσκηση, υδρότας, πόνος, μαρτύριο, ταπεινή διακονία και ομολογία. Ο αυθεντικός χριστιανός ζει τη χαρά μέσα από την άσκηση, τη στέρηση και τη θυσία. Ζει την ελπίδα μέσα από τον πόνο, την ασθένεια, μέσα από τη συνεχή προσπάθεια του μυστηρίου. Ζει την ταπείνωση μέσα από την ευλογία του Θεού. Και όλα αυτά στηρίζουν την πίστη μας. Στο πρόσωπο του αδελφού αναγνωρίζει και συναντά τον ίδιο τον Χριστό και μαζί του μοιράζεται την πτώση, την πίστη, τη ζωή, τη χάρη, τη σωτηρία και ενώνεται μαζί του. Οι αμαρτίες, οι δοκιμασίες, οι αρετές στη ζωή του ενός περιχωρούνται και στη ζωή των άλλων. Όλα κοινωνούνται. Ένας αυθεντικός χριστιανός μπορεί να διακρίνει τη ματαιότητα του κόσμου, τη φθαρτότητα, την απάτη της παρούσης ζωής και τη μαγεία της λογικής. Πίστη λοιπόν, ελπίδα και αγάπη αποτελούν τα θεμέλια του αυθεντικού χριστιανικού βιώματος κάθε επιστού. Ένας πανεπιστημιακός καθηγητής σύγχρονος λέγει τα εξής με τα οποία θα τελειώσω κιόλας. Τα μεγαλύτερα αγιογραφικά πρότυπα αυθεντικού βιώματος είναι οι πρωτόπλαστοι, τα παιδιά και οι μαθητές του Κυρίου. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι αυθεντικός γίνεται εκείνος που αποκτά τα γνωρίσματα των πρωτοπλάστων πρώτης παρακοής, τα ιδιώματα των μικρών παιδιών και τα χαρακτηριστικά των μαθητών του Χριστού. Αυθεντικός είναι εκείνος που μένει δίχως άμυνες, όπως οι πρωτόπλαστοι στον παράδεισο πριν αμαρτήσουν. Είναι ο αθώος, αυτός που μπορεί να εμπιστεύεται όπως τα μικρά παιδιά. Είναι ο απλοϊκός, αυτός τον οποίο μπορεί να αποκαλύπτεται ο Θεός. Αγαπητοί, ίσως αυτά που υπόθηκαν να μας έδωσαν μια γεύση απογοήτευσης.
γιατί βρισκόμαστε μακριά από όλα αυτά. Είμαστε όμως και κοντά. Η Εκκλησία μας καλεί να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Ως πρότυπα μας προσκαλεί να ξαναγίνουμε σαν τους πρωτοπλάστους, αθώοι σαν τα μικρά παιδιά και αυθόρμητοι όπως οι μαθητές του Κυρίου. Και τότε θα μπορέσουμε να ζήσουμε την πνευματική, αυθεντική χριστιανική ζωή. Εξάλλου σκοπός των λεγόμενων είναι να μας προσφέρουν έναν όρο για ταπείνωση, ένα αυθεντικό βίωμα ορθοδόξου ήθους, του οποίου τα γνωρίσματα ψηλαφούμε στο βίο και την πολιτεία του αημνής του Γέροντος Γερβασίου, του οποίου όλοι εμείς σήμερα τιμούμε τη μνήμη του. Ευχαριστώ.